Βαγγέλη. Είναι χιλιάδες οι πολίτες τους οποίους ενδιαφέρει άμεσα η υπόθεση αυτή, γιατί για πολλούς υπάρχει κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων λόγω πληστηριασμών από χρέη που έχουν σε τράπεζες, απώλεια ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει μία εξέλιξη στο δικαστικό προσκήνιο. Ο Άριος Πάγος έβγαλε μία απόθεση πριν από ελάχιστες ημέρες, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν δικαίωμα τα funds, τα οποία διαχειρίζονται πλέον μεγάλο όγκο, μεγάλο ποσοστό των ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω δανείων, να προχωρήσουν ηλεκτρονικό πληστηριασμό περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, γιατί σύμφωνα με τον Άριο Πάγο δεν δικαιούνται, δεν είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες των δανείων, είναι οι διαχειριστές. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εξέλιξη, η οποία από πολλούς νομικούς θεωρούνταν μια σημαντικότατη απόφαση για την προστασία της κατοικίας. Υπάρχει όμως και μια ειλημμένη απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αθήνα, είναι θέμα ημερών το να προωθηθεί ένας νόμος από την κυβέρνηση ώστε να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο για να προχωρήσει και πάλι να ανοίξει η διαδικασία. Είναι μια απόφαση. Για να το καταλάβει ο κόσμος, έρχεται ο Άριος Πάγος και λέει στα φανς που πήρανε ένα δάνειο 100 ευρώ με 10 ευρώ, έτσι, τα οποία δάνεια τα ανακεφαλαιοποίησε ο ελληνικός λαός μέσω των τραπεζών με τα χρήματά του. Λέει ο Άριος Πάγος, δεν μπορείτε κύριε εσείς που διαχειρίζετε τα δάνεια και τα πήρατε με ένα 10% της αξίας του, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να κάνετε πληστηριασμό την πρώτη κατοικία ή τις κατοικίες. Και έρχεται η κυβέρνηση τώρα και θέλει να φέρει τροπολογία που να τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Αυτή είναι η είδηση. Ακριβώς. Και υπάρχουν αρκετά ζητήματα ανοιχτά για αυτήν την απόφαση της κυβέρνησης. Το σημαντικότερο είναι πώς θα μπορέσει να εφαρμόσει αναδρομικά την απόφαση αυτή όταν ο Άριος Πάγος έχει ξεκαθαρίσει την θέση του. Αυτό είναι το θέμα. Επαναλαμβάνω, η υπόθεση αφορά χιλιάδες οφειλέτες, χιλιάδες οικογένειες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σε κεντρικό θέμα της οικονομικής και πολιτικής ατζέντας αποδεικνύεται η κυοφορούμενη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την νομική θωράκιση των πληστηριασμών για κόκκινα δάνεια που ανήκουν σε funds μετά την πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου που έκρινε παράνομους τους συγκεκριμένους πληστηριασμούς, τεινάζοντας στον αέρα τη διεξαγωγή τους. Αυτή η απόφαση έβαλε στα θεμέλια του εγχειρήματος αρπαγής ακίνης περιουσίας, αναδιανομής ακίνης περιουσίας που λαμβάνει η χώρα την τελευταία διετία στη χώρα. Μιλάμε για αποθράσινση των εταιριών διαχείρισης και σε συμπεριφορά. Έλεγε σωστά ο κ. Αγουρίδης πριν, δεν απαντάνε καν σε αιτήματα. Βγάζουν σπίτια σε πληστηριασμό για οφειλές 20.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, σπίτια πολύ μεγαλύτερης αξίας. Έρχονται και εκτιμούν ακίνητα που κάνουν 300.000, ότι κάνουν 150.000, για να τα πάρουν κοψοχρονιά οι ίδιοι και να τα πουλήσουν μετά σε πολύ μεγαλύτερη αξία. Οι πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι η τροπολογία πρόκειται να προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή για να υποστηριχθούν οι τιτλοποιήσεις και το πρόγραμμα Ηρακλής. Πρόκειται να προβλέπει ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εκπροσωπούν νομίμως τις εταιρείες ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκαν σε κάθε τιτλοποίηση δανείων και θα έχει αναδρομική ισχύ προκειμένου να θωρακίζει όλες τις τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη γίνει και είναι ευάλωτες σε κατάρρευση μετά την απόφαση του Άριου Πάγου. Ετοιμάζει μια τροπολογία η οποία αναδρομικά θα θεραπεύει αυτό το κενό στην εξουσιοδότηση. Αυτό αφενός κατά τη γνώμη μου πολιτικά δείχνει ότι η κυβέρνηση αντί να σταθεί στο πλευρό των δανειοληπτών επιλέγει να σταθεί στο πλευρό των εταιριών διαχείρισης και των ΦΑΣ. Αφετέρου νομικά εκτιμώ ότι μόλις τη δούμε θα γνωρίζουμε είναι πιθανό να έχει και πολλά ζητήματα συνταγματικότητας όταν έρχεται αναδρομικά να θεραπεύσει μια διαδικασία εχώρησης απαιτήσεων και εξουσιοδότησης εταιριών διαχείρισης η οποία έχει γίνει ήδη. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων προβαίνουν σε παράλογες απαιτήσεις προς τους δανειολήπτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, εξωθώντας τους στην πράξη σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών. Μάλιστα, για να μην αποκαλυφθεί η στρατηγική τους, ζητούν ως προκαταβολή για ένταξη στη ρύθμιση ακόμα και το 30% του ποσού. Τα χρόνια πριν την κρίση του 9, είχαμε κατά μέσο όρο 40-50.000. Αν έχουμε φέτος το 22-44 του χρόνου, θα κάνουμε ρεκόρ όλων των ετών και πριν τις κρίσεις πληστηριασμών. Μάλιστα. Και λέει η κυβέρνηση κανονικότητα. Κανονικότητα για ποιους? Έχουμε κανονικότητα με την ενεργειακή κρίση? Έχουμε κανονικότητα με τον κορονοϊό? Έχουμε κανονικότητα που χάνουν ρυθμίσεις άνθρωποι νοικοκύριδες γιατί βρέθηκαν εδώ και 3 χρόνια σε πολλαπλές κρίσεις? Η μοναδική κανονικότητα είναι για τα αφάντ. Ναι, κύριε Τσουκαλά, εσείς και λόγω της δουλειάς σας το ξέρετε, αλλά και εμείς δεχόμαστε αυτή τη. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν είναι πλέον η μικρομεσαία τάξη, είναι και η μεσαία τάξη. Υπάρχουν, διαμαρτύρεται ο κόσμος. Και είναι η μεσαία και η πρώην μεσαία. Η μεγαλύτερη τάξη στη χώρα είναι η πρώην μεσαία. Μεσαία, ναι, ναι. Κύριε Τσουκαλά. Η μεσαία πριν το 10,
Δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά ακόμα και αυτοί που παρέμειναν στη μεσαία τάξη έχουν θέματα. Γιατί έχουν θέματα? Γιατί πια δεν υπάρχει καμία ανοχή. Δηλαδή, τρεις μήνες έμεινε κόκκινος. Κατευθείαν καταργεί προβλέψεις πληστηριασμός. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για αρπαγή. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι σαφές, με ελάχιστους μήνες κόκκινο το δάνειο, προχωράει απευθείας σε πληστηριασμό. Μένουμε στο θέμα των πληστηριασμών, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, γνωστό δικηγόρο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε Αντωνιάδη. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τα έλεγαμε πριν και με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και μέσα από το ρεπορτάζ. Προκύπτει ότι πλέον η κυβέρνηση ετοιμάζει μια τροπολογία που να έχουμε άρση απαγόρευσης πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας και μιλάμε για τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια που έχουν πάει στα φαντς. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πείτε μας. Κοιτάξτε, τα δάνεια πήγανε στα funds, έχουν πάει 50 δισεκατομμύρια περίπου, έχουν πάει σε εταιρείες μέρα την Ιρλανδία, εικονικές εταιρείες του 1 ευρώ κεφαλαίου και γίνεται διαχείριση από κάποιες ελληνικές εταιρείες. Ο Άριος Πάγος, για να γίνει αυτό το πράγμα υπάρχουν δύο νόμοι. Ένας νόμος που είχε περάσει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που έλεγε ότι το να κάνεις αυτή την... να έδινε δικαίωμα να δώσεις αυτά τα δάνεια έξω αλλά με κάποιες προϋποθέσεις έπρεπε να ειδοποιηθεί ο φιλέτης, να κτηρηθεί ο κώδικας διοντολογίας και υπήρχε και ένας νόμος του 2003 που έλεγε ότι μπορείς να τα δώσεις ελεύθερα. Οι τράπεζες που μεταφέρανε τα δάνεια με βάση το νόμο του 2003 αλλά κάνουν πληστηριασμούς με βάση τον νόμο του 2015 που τους δίνει κάποια επιπλέον δικαιώματα. Αυτό ο Άριος Πάγος το έκρινε παράνομο. Είπε ότι δεν μπορεί να έχεις πουλήσει δάνεια με τον νόμο του 2003 και να δημιουργήσεις και να κάνεις πληστηριασμούς με τον νόμο του 2015. Και τώρα, τουλάχιστον από δημοσιογράφο, αυτό βγήκε πριν 15 μέρες και δημοσιεύτηκε αυτή η απόφαση, όπως και επίσης και αρκετές αποφάσεις των εφετείων, μεταξύ των οποίων και του εφετείου Δυτικής Μακεδονίας μια απόφαση. Ναι. Το αποτέλεσμα τώρα υπάρχει πίεση προς την κυβέρνηση από τις τράπεζες ότι να δώσει τα δικαιώματα για να βγουν στον πληστηριασμό όλα τα ακίνητα να πρακτικά να ακυρώσουν την απόφαση του Άριου Πάγου. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ύψους περίπου 50 δις. Σκεφτείτε τώρα γιατί ακίνητα μιλάμε. Δεν θα μείνει τίποτα έτσι, κύριε Αντωνιάδη. 50 δις είναι αυτή τη στιγμή αυτά που είναι στην Ιρλανδία και έχουν την εγγύηση του Ηρακλή και άλλα, 40, και άλλα 50 υπάρχουν ακόμα στα βιβλία των ελληνικών τραπεζών, στα καθυστερημένα δάνεια. Μιλάμε το χρέος προς τα κόκκινο δανείο είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Από πλευράς της κυβέρνησης τι ενημέρωση έχετε εσείς? Διατίθεται εγώ, δημοσιεύματα διαβάζω προφανώς ότι θα καταθέσω σχετική τροπολογία, πιέζονται μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Που να δίνει τα δικαιώματα, δηλαδή να συνεχίσουν τους πληστηριασμούς. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, δώστε μας κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος ο οποίος είναι ο φιλέτης και το δάνειο το έχει πάει σε φανς και πάει η κυβέρνηση τώρα με μια τροπολογία να άρει εκείνη την απόφαση του Άριου Πάγου? Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε εμείς? Κοιτάξτε, το προβλέπετε να δικαιώμα, έχεις δικαίωμα να κάνεις ανακοπές κατά του πληστηριασμού. Πρακτικά, μόλις έχετε το χαρτί, θα πρέπει κάποιος να πηγαίνει κατευθείαν σε δικηγόρο. Δηλαδή, δεν πρέπει να τα αφήνει, δεν πρέπει να πηγαίνει θα πάρω τηλέφωνο να κάνω ρύθμιση, γιατί καμιά φορά είναι συγκεκριμένες οι προθεσμίες. Όχι, αλλά να πάει σε δικηγόρο και μετά, βέβαια, ενδεχομένως να γίνει και κάποια ρύθμιση. Αλλά πρέπει να πάει, να μην το αφήσει και να μην απογοητευτεί. Σε πολιτικό επίπεδο, εάν υπάρξει μια κινητικότητα από πλευράς των άλλων κομμάτων της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, μπορεί να επιφέρει κάποια αλλαγή από αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση, μπορεί να το αποτρέψει? Τι να σας πω, πρακτικά η πλειοψηφία είναι... Ερωτώ, γιατί πιεζόμαστε από κάπου για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μας πιέζουν οι θεσμοί, μας πιέζουν οι δανειστές. Ποιος μας πιέζει για το κάνει η κυβέρνηση? Αυτό θέλω να καταλάβω. Ποιος μας πιέζει? Πρακτικά πιέζουν οι τράπεζες, πιέζουν τα φαντ. Υπάρχει ένα θέμα που δεν ξέρω αν είναι των εγγυήσεων του Ηρακλή. Δηλαδή, αυτά τα πουλήθηκαν τα δάνεια στο εξωτερικό και με αυτά τα ομόλογα που πήραν. Εντωμεταξύ, το γελίο της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα δάνεια έχουν πουληθεί στο 10-15% της αξίας. Δηλαδή, κάποιος κοστά 100 ευρώ και ο αλλοδαπός το αγόρασε για 15 ευρώ αυτό το δάνειο. Και έρχεται τώρα και του ζητάει εντωμεταξύ πάνω από 100. Να εισπράξει. Εγώ θεωρώ ότι αν είχε δοθεί το δικαίωμα στους οφειλέτες να ξεπληρώσουν το δάνειά τους αντί για 15, με 20, με ένα 20% της αξίας, οι περισσότεροι θα το είχαν εξοφλήσει. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα μπορούσε μια κυβέρνηση να το κάνει αυτό?
Ναι, βέβαια, αυτό έχει γίνει. Υπάρχουν ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, στην χώρα της Ιβερικής Χερσονήσου, Ισπανία, Πορτογαλία, έχει πει ότι δεν μπορείς να ζητήσεις παραπάνω, ένα ποσοστό παραπάνω χρημάτων από αυτό που έχεις αγοράσει το δάνειο. Δηλαδή, έχεις ένα δάνειο το έχεις αγοράσει για 10 ευρώ, δεν μπορείς να το ζητάς το άλλο 100. Πρέπει να ζητήσεις ένα ποσοστό, ένα λογικό περιθώριο κέρδους, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, στην Κύπρο είχε μπει ότι πριν το πουλήσει στο εξωτερικό, θα πρέπει να απευθυνθεί σε γράφο στον οφειλέτη, αν θέλει να το πάρει ο ίδιος το δάνειο του. Να το εξαγοράσει και να τελειώνει. Εδώ δεν έγινε τίποτα. Αυτό φύγανε κατευθείαν μέσα σε ένα βράδυ τα δάνεια από το 19 φύγανε σε εταιρείες της Ιρλανδίας. Και ποιοι είναι πίσω από αυτές τις εταιρείες της Ιρλανδίας, κανείς δεν ξέρει. Άρα ζούμε στην εποχή της εσχροκέρδειας. Εσχροκέρδεια στην ενέργεια, εσχροκέρδεια στα προϊόντα, εσχροκέρδεια ακόμη και στον πόνο των ανθρώπων που χρωστάνε από δάνεια στις τράπεζες και θα χάσουν τα σπίτια τους. Φοβερό. Μιλάμε για χιλιάδες πληστηριασμούς και δεν μιλάμε τώρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν και βέβαια και εμπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, βιοτεχνίες, μαγαζιά. Και υπάρχουν όμως και, βίλες. Προφανώς υπάρχουν βίλες. Δεν διαβάζετε τυχόν στις εφημερίδες. Τέτοιο βγήκε η βίλα του Τάδε στη Μύκονο, στον πληστηριασμό, η βίλα του Τάδε από εδώ και από εκεί. Προφανώς υπάρχουν και σπίτια απλών ανθρώπων πρώτης κατοικίας που χάνουν το σπίτι τους για 20, 30, 40 χιλιάδες. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτή η διαδικασία, αν προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, δεν θα βάλει το ελληνικό δημόσιο ή τράπεζες κάτι στην τσέπη τους, για να πούμε ότι κερδίζει η οικονομία, άρα τα λεφτά που έδωσε ο ελληνικός λαός για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών θα επιστρέψουν σε αυτούς. Όχι. Ίσα ίσα πήρανε πολύ λιγότερα από αυτά που δώσανε και πλήρωσε ο ελληνικός λαός και θα κερδίσουν ξένοι. Αυτό είναι το συμπέρασμα, έτσι κύριε Αντωνιάδη? Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, το ποιοι είναι πίσω συνήθως είναι κεφαλαιούχοι ανά τον κόσμο που έχουν αγοράσει αυτά τα δανεία στην κόψη χρονιά. Ναι. Ο λαός λέει ξεντύνουν τον νεκρό τώρα, έτσι. Αυτό λένε τώρα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και τη Δήμητρα τη Μακρή. Είναι φοβερά αυτά που ζούμε. Βαγγέλη. Ένα νομικό ερώτημα και μία οικονομική απορία. Για το τελευταίο, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό. Η οικονομική απορία, να ξεκινήσω από αυτή, είναι το αν αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα funds θα φορολογούνται στην Ελλάδα ή θα φορολογούνται στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν και από εκεί θα έχουμε απώλεια εσόδων. Και ένα νομικό ερώτημα είναι το εξής. Είναι συνταγματική η τροπολογία που προωθείται και με την οποία πιθανώς θα θεραπεύεται αναδρομικά μία συμφωνία που έχει ήδη υπάρξει μεταξύ τραπεζών και των funds? Μπορεί νομικά να σταθεί αυτό? Κοιτάξτε, όλες οι εταιρείες που έχουν αγοράσει τα δάνεια εδρεύουν στην Ιρλανδία. Είναι εταιρείες θηρίδες, δηλαδή χωρίς πραγματική έδρα, με τυπική έδρα στην Ιρλανδία και με τοχικό κεφάλαιο ενός ευρώ. Με διαχειριστή άσχετους ανθρώπους και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω. Δηλαδή, αν έχουν πάει και έχουν, αν δείτε, όλες δρεύουν σε ένα συγκεκριμένο κτίριο στο λιμάνι του Δουβλίνου, στην περιοχή του Δουβλίνου και τελείωσε. Δεν ξέρεις τίποτα. Δηλαδή, φορολογούνται προφανώς στην Ιρλανδία. Δεν υπάρχει θέμα φορολογίας σε οποιαδήποτε Ελλάδα. Από εκεί πέρα, το να ρυθμίσει νομοθετικά η κυβέρνηση κάτι, το σύνταγμα λέει ότι δεν μπορεί να έχει αυτά που είναι τελεσίδικα. Σίγουρα όμως μπορεί να κρίνει αυτά που είναι εκκρεμή. Θα ανοίξει ένας καινούριος κύκλος πάλι δικαστήριων, προφανώς. Πάντως, αυτές οι εταιρείες με μία θηρίδα που λέτε, κύριε Αντωνιάδη, στην Ιρλανδία, έχουν πάρα πολλά δικηγορικά γραφεία στη χώρα που παίρνουν τηλέφωνο, πιέζουν τον κόσμο, φέρνουν σε αδιέξοδο τον κόσμο. Έχουμε δηλαδή και σε εμάς πολλές αναφορές. Τους φέρνουν και σε απόγνωση, έτσι. Άνθρωποι πηδάνε από τα μπαλκόνια, από πίεση που ασκείται. Τα ξέρετε αυτά, έτσι. Ναι, ναι, μα συμβαίνει συνήθως και το θέμα δεν είναι. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Μετά έρχονται οι δικαστικοί επιμελητές με τις κατασχέσεις. Δήμητρα Μακρύ, δηλαδή εταιρείες με ένα ευρώ, με θηρίδα στην Ιρλανδία, κάνουν κουμάντο σε αυτή τη χώρα και υπάρχουν και πολλά νομικά γραφεία που παίζουν αυτό το παιχνίδι. Έλα, Δήμητρα. Για πόσες περίπου περιπτώσεις έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να καταλήξουν σε τέτοιους πληστηριασμούς? Και επίσης είπατε να έρθει, αν τυχόν υπάρξει κάποιο τέτοιο, κατευθείαν ο δανειολήπτης σε εσάς, τι μπορεί να κάνει? Σε δικηγόρο. Σε εσάς ως δικηγόρο, εννοούσα όλους μαζί. Τι μπορεί να κάνει ο δικηγόρος σε αυτή την περίπτωση? Εντάξει, προβλέπετε ανακοπή. Πρακτικά, οι πληστηριασμοί είναι αυτή τη στιγμή, μέχρι τέλος του χρόνου, έχουν προγραμματιστεί στην Βόρεια Ελλάδα πάνω από 3.000 πληστηριασμοί.
ακινήτων. Κάθε, και προφανώς και κάθε μέρα μπαίνουν καινούργιοι. Πανελλαδικά πρέπει να είναι γύρω στις 10.000. Μόνο μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή στους επόμενους δυόμισι μήνες. Το πώς είναι το 2023 είναι επίσης πολύ μεγάλο νούμερο. Από εκεί πέρα προφανώς μπορείς να κάνεις ανακοπές άμα υπάρχει κάποιο σφάλμα στην κατάσταση. Δεν απαραίτητο θα κερδιθούν. Αλλά μπορείς να κάνεις, τουλάχιστον και υπάρχει και η διαδικασία της πλατφόρμας η οποία έχει πολλά προβλήματα και δεν δουλεύει. Η πλατφόρμα για τους, η πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους για την εξοδικαστική ρύθμιση. Η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ενώ είχε ανακοινώσει από την κυβέρνηση ότι θα υπήρξε προστασία στους ευάλωτους οφειλέτες, ότι θα έδινε μίσθωμα για να στους ευάλωτους οφειλέτες για να μην βγει το σπίτι στον πληστηριασμό, αυτό, ότι θα γινόταν μια εταιρεία που θα αναλάμβανε τα ακίνητα των πρώτης κατοίκειας, αυτό, ενώ είχε ανακοινωθεί εδώ και 2 χρόνια, δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Πράγμα που σημαίνει ότι βγαίνουν τα σπίτια έτσι. Βγαίνουν τα σπίτια συνέχεια. Υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν που βρίσκεται το δάνειό τους και ξαφνικά θα βρεθούν σε ένα πληστηριασμό. Πάρα πολύ. Δεν γνωρίζουν καν που βρίσκεται το δάνειό τους. Τους έρχεται ένα χαρτί κάποια στιγμή. Γιατί αυτό που, το μόνο που έχεις προϋπόθεση να κάνεις είναι μια ανακοίνωση δημοσίευση σε μια εφημερίδα. Ποιος διαβάζει, για παράδειγμα, μια καταχώρηση σε μια οικονομική εφημερίδα που λέει το τάδε δάνειο της τάδε τράπεζα. Όχι, χωρίς όνομα, ότι ανακοινώνει η τάδε τράπεζα ότι πουλήθηκαν τα δάνεια στο τάδε φαντ, Βέγκα. Το φαντ αυτό δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τους οφειλέτες νωρίτερα, είτε σε μια συζήτηση διαπραγμάτευσης, να δω αν μπορούν να βρεθούν μια λύση και μετά να προβεί σε πληστηριασμό. Μπορεί κατευθείαν να κάνει πληστηριασμό, ε? Ναι, κατευθείαν. Μάλιστα. Δεν είναι υποχρεωμένο καθόλου. Είναι ο νόμος του 2003.